αυτής που έχεις επιλέξει. Προς τα πού τα πας? Σπουδάζω, ναυτιλιακά σπουδάζω. Βέβαια θα ήθελα, άμα όταν τελειώσω τη σχολή, να κάνω άλλη μία σπουδή στην οδοντιατρική και να αναλάβω το ιατρείο του πατέρα μου. Α, τι ωραία. 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 Κάθε φορά, ναι, ενώ είμαστε δεμένες, ακούω από συνεντεύξεις όταν μιλάει η Χριστίνα πράγματα τα οποία λέω, wow, το έχεις πει, αλλά όταν τα συζητάς σε μια εκπομπή πάει να πει ότι είσαι πιο κατασταλαγμένη. Ναι, εννοείται. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, ότι το έχει πάρει απόφαση. Βέβαια, το έχει πάρει απόφαση. Αυτό λέω. Χριστίνα, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Πέρασες από τη φάση? Υπάρχουν πολλά παιδιά, πολύ αναγνωρίσιμων ανθρώπων, διάσημων ανθρώπων που περνάνε από τη φάση που λένε «Δεν θέλω οι άλλοι να ξέρουν ότι είμαι η κόρη της Κωνσταντίνας που τον αναγνωρίζουν». Πέρασες από τέτοια φάση ή ήταν καμάρι σου και ήθελες οι φίλοι σου να γνωρίζουν τη μαμά με την πρώτη? Ήμουνα πάντα ενθουσιασμένη με την έννοια ότι η μητέρα μου είναι γνωστή. Δεν το έδειχνα πάρα πολύ, ούτε το έβγαζα προς τα έξω. Okay, τώρα για την ηλικία μου, για το νεαρό της ηλικίας των περισσότερων παιδιών που κάνω παρέα, δεν γνωρίζανε τη μαμά μου. Οπότε δεν το είχα πολύ αυτό το θέμα. Τόσο όσο. Βλέπω και το πιάνο, θα μας παίξετε κάτι? Είναι εύκολο? Να σας παίξω κάτι. Έλα. Να ζήσουμε. Μπράβο. Έτοιμοι. Να σας παίξω. Να πεις τι θα παίξω. Όχι, τι θα παίξεις, για ποιον θα παίξεις και για τα παιδιά. Για σένα θα παίξω. Μπράβο. Ναι, για μένα, αλλά επειδή είναι η γιορτή της μητέρας, έτσι δεν είναι? Ωραία ιδέα. Σωστό. Μπράβο, αυτό είναι ωραίο. Για τη μαμά, για τη μανούλα. Την Κυριακή. Μπράβο, αλλά και για τα παιδιά που μας φιλοξενούν σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να παίξω ένα κομμάτι του Eric Satie, τον Gnosien. Πολύ ωραία. Κλασική μουσική. Εξαιρετική. Ακούγαμε την κόρη και βλέπαμε τη μαμά όμως, που ήταν πολύ συγκινημένη. Ναι. Εντάξει, την κόρη πρέπει να βλέπουμε. Βέβαια. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Είστε. Κωνσταντίνα, πριν σε χαιρετήσουμε, δώσ' μου ένα τραγούδι σου λίγο, να πάω στο επόμενο θέμα, έτσι, με ωραία διάθεση. Για μένα λες? Ναι, ναι, θέλω ένα τραγούδι, ένα ρεφρέν. Να πάμε στο επόμενο θέμα όμορφα. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να πω «Όλοι οι καιροί σκύβουν πάνω από το Παρθενώνα, μες στους αιώνες τα μαρμάρα ακόμα σκόπους τραγουδούν, πάνω στην Κύπρο με δυόσμο μυρίζει το χώμα και στις Κυκλάδες με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν. Πολλά φιλιά σας, ευχαριστώ. Ταξιδέψαμε. Πολλά, πολλά φιλάκια. Και εγώ θα δώσω πολλά δωράκια. Τι κάνεις, κορίτσι μου όμορφο, είσαι καλά? Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, μαζί μας είναι το αγαπημένο μας Ελβίβ και το Ελβίβ μπορεί να ικανοποιήσει κάθε ανάγκη διαφορετική κάθε γυναίκας, κάθε κοριτσιού στα μαλλιά. Και έτσι ο τρόπος που περιποιούμαστε τα μαλλιά μας, που φροντίζουμε τα μαλλιά μας, το κάνει να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές διαφορετικές αναλόγως με αυτό που χρειάζονται τα μαλλιά σας.